Ουκρανική δύναμη και αποθήκη οπλισμού που βρίσκονταν σε μικρή νησίδα στο δέλτα του ποταμού Δνήπερου κατακάεκαν από το ρωσικό πυροβολικό, το οποίο έκανε χρήση θερμοβαρικών βλημάτων TOS-1α. Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, η νύχτα έγινε ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί πω την προηγούμενη μέρα ρωσικά μαχητικά SU-34 και SU-35 έπληξαν στρατιωτικού στόχου στην περιφέρεια τη Χερσόνα. Το Κίεβο έστειλε νέε ενισχύσει αποτελούμενες από Ουκρανούς στρατιώτε και δυτικού μισθοφόρου στην περίμετρο του Μπάχμουτ από το Τσάσιβιάρ, σε μια προσπάθεια να κρατηθεί το 10% τη πόλη που ακόμα ελέγχουν οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι έχουν καθαρίσει πλήρω τον σιδηροδρομικό σταθμό και τι παρακείμενες σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ ο κυβερνήτης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ντένις Πούσιλιν, ανακοίνωσε πως η πόλη θα ανακατασκευαστεί πλήρω και θα χρησιμοποιείται από σήμερα το παλιό της Σοβιετικό όνομα, το Αρτέμοσκ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα διοικητικό κτίριο που να βρίσκεται σε ουκρανικά χέρια. Οι Ρώσοι μάλιστα έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν τον σιδηρόδρομο για να μεταφέρουν εφόδια, προσωπικό και εξοπλισμό από την ρωσική ενδοχώρα στο Μπάκμουτ και από εκεί στα υπόλοιπα μέτωπα. Το Μπάκμουτ Αρτέμοσκ θεωρείται και είναι πολύ μεγάλο συγκοινωνιακό και μεταφορικό κέντρο. Αυτό ήταν ο λόγο που έχει τόσο μεγάλη στρατηγική αξία. Θα διευκολύνει πάρα πολύ την ρωσική διοικητική μέρημνα σε όλο τον Ντόνμπας.